Γεια σας φίλοι μου, σε αυτό το βιντεάκι σήμερα θα σας εξηγήσω πώς λειτουργεί ο κβαντικός νους. Μόλις αρχίζουμε και μπαίνουμε στο κβαντικό νου, καταλαβαίνουμε όλη αυτή τη συσχετικότητα που υπάρχει ανάμεσα σε όλα. Θα δώσουμε τώρα με ένα μαθηματικό τρόπο ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πώς το μυαλό δουλεύει όταν μέσα μας έχουμε την κβαντική έννοια. Όπως όλοι έχουμε μάθει στα μαθηματικά, στο 3D, στις διάφορες πάγιες, θα λέγαμε, καταστάσεις που πριν είχε η φυσική μας ή η μαθηματική μας τύπη, ξέραμε λόγω των αριθμών ότι όλοι οι αριθμοί έχουν μία αξία. Ας πούμε το 3 είχε μία αξία που λέγαμε όλοι 3, μία πάγια αξία. Το 3 είτε το προσθέταμε, το αφαιρούσαμε, απλά είχε τη δική του αξία, έτσι, και μετά κάναμε τις αφαιρέσεις, θα λέγαμε, συν πλην 2, έτσι, συν 4, και το 3 και το 2 και το 4 ήταν αξίες πάγιες. Στο κβαντικό νου, φίλοι μου, δεν υπάρχουν σε αξίες, υπάρχουν καταστάσεις. Τι θέλω να πω με αυτό? Κάθε φορά λοιπόν που εμείς θα έχουμε το 3, σαν αξία το 3, είναι αναλόγως τις συσχετισμούς με τους άλλους αριθμούς. Αυτό εδώ πέρα είναι μια κατάσταση. Δεν υπάρχουν πράξεις καταρχήν, υπάρχουν καταστάσεις. Στο 3D κόσμο υπάρχουν πράξεις. Άρα θα λέγαμε στο 3D, όλα αυτά εδώ πέρα είναι οι πράξεις, φίλοι μου. Και αποτελέσματα. Έχουμε πράξεις και αποτελέσματα στο 3D. Όταν πηγαίνουμε στο κβαντικό νου, έχουμε καταστάσεις. Και ας εξηγήσω λοιπόν, κβαντικός νους, έχουμε καταστάσεις. Εδώ πέρα είναι ο γραμμικός χρόνος. Γραμμικός χρόνος. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε τύπους, πράξεις, αποτελέσματα, αιτίες. Στο κβαντικό χρόνο, φίλοι μου, έχουμε καταστάσεις, πραγματικότητες, ξεχωριστές. Όταν λοιπόν εμείς στον κβαντικό νου, το 3 δεν έχει μία αξία, είναι μία κατάσταση. Όταν εμείς στο κβαντικό νου βάλουμε δίπλα 1, 2, αυτόματα το 3 έχει άλλη κατάσταση, επειδή είναι το 2 δίπλα του. Και το 2 δίπλα του έχει άλλη κατάσταση. Δεν λέγεται 32, όμως το 3 και το 2 έγινε μία κατάσταση. Γι' αυτό και όταν προσθέτουμε αριθμούς, όταν βάζω το 4, το 4 δεν έχει μία αξία, όπως εδώ. Το 4 είναι η σχέση του 2 και του 3. Το 3 είναι η σχέση του 2 και του 4. Το 2 είναι η σχέση του 3 και του 1. Και όταν θέλω να φτιάξω άλλη πραγματικότητα, άλλη κατάσταση, όσο προσθέτω αριθμούς, 1, 7, 6, 8, 9, 21. Βλέπετε, το έκανα κυκλικά. Γιατί δεν υπάρχει γραμμικός χρόνος. Γιατί αυτό είναι μια κατάσταση. Κάθε φορά λοιπόν που αρχίζουμε και γράφουμε, θα λέγαμε, μέσα στον κβαντικό νου, δηλαδή αρχίζουμε και έχουμε καταστάσεις, κάθε τι που μπαίνει έξτρα στην πραγματικότητά μας επηρεάζει. Έτσι, λόγω αυτών των συνθέσεων, φανταστείτε ότι αυτά εδώ πέρα είναι καταστάσεις ανθρώπων. Και αυτά εδώ πέρα είναι σενάρια. Και εδώ πέρα ομοιοκρατάζονται οι άνθρωποι όταν κατεβαίνουν να παίξουν αυτά που σας λέω, οι ψυχές, οι σχετισμοί, τα σενάρια, οι ομοιοκρατασμοί στον κβαντικό νου. Στον κβαντικό νου, λοιπόν, φίλοι μου, γι' αυτό και δεν υπάρχουν συσταγωγικά, θα λέγαμε, αριθμοί. Και αν δείτε αυτοί οι συσταγωγικά εξωγήινοι που μιλάνε στον κβαντικό νου, μιλάνε αυτά τα ανώτερα μαθηματικά, με καταστάσεις, γι' αυτό έχουν και σύμβολα τις περισσότερες φορές. Δεν χρειάζεται να γράφουν πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Τα σύμβολα αποτυπώνονται πάνω ότι κυκλικά μέσα τους, γιατί είναι καταστάσεις. Άρα λοιπόν, είτε είναι άτομα, είτε είναι σύμπαντα, είτε είναι πλανήτες, είτε είναι ύλη, κάθε φορά αυτό το πέρα είναι μία ολόκληρη κατάσταση. Θα λέγαμε μία πραγματικότητα. Που αναλόγως μέσα τι όντα έχει, παίζουν και την ανάλογη, θα λέγαμε, φορτία μεταξύ τους, αλληλοεπηρεάζονται. Άρα λοιπόν, φίλοι μου, εδώ πέρα μπορεί να βλέπουμε ότι είμαστε ξεχωριστοί, αλλά στην πραγματικότητα αλληλοεπηρεαζόμαστε κβαντικά όλοι με όλα. Γι' αυτό είναι παράλληλες πραγματικότητες. Βλέπετε λοιπόν το 21 δεν είναι το 21 του 3D. Το 21 του 3D, αυτό λίγο 21, με αυτό το 21 δεν είναι το ίδιο. Αυτό δεν είναι μόνο 21, αυτό είναι 21, 3, 2, 4, 1, 6, 8, 9. Όπως το 8, δεν είναι το 8 του 3D. Το 8 αυτό είναι 6, 7, 1, 4, 2, 3, 1, 6. Σας είπα, δεν υπάρχει συμπλήν. Δεν υπάρχουν πράξεις. Ξέραμε λοιπόν ότι το 21 πρέπει να το βάζαμε συν ή πλην ή διά
ή θα λέγαμε επί, για να φτιάξουμε ορισμένες πολλαπλασιασμούς στο μυαλό μας και τα διάφορα πράγματα. Στα ανώτερα μαθηματικά, τα κβαντικά μαθηματικά, το 20 θα λέγαμε το 21, όπως σας είπα, αν βγάλουμε από τη μέση, θα λέγαμε αυτή την κατάσταση, αυτόματα θα είναι όλη αυτή η κατάσταση. Αν βγάλουμε από τη μέση, θα λέγαμε αυτή την κατάσταση που την ονομάσαμε 1, αυτόματα θα γίνει αυτή η κατάσταση. Άρα, φίλοι μου, όταν μιλάμε κβαντικά, τι λέμε, τι δεν κάνει το σύμπαν, δεν φτιάχνει ίδια. Γιατί θα λέγαμε 21, θα λέγαμε στον κβαντικό τύπο, και 21, 2-21, δύο όμοια μαζί, φέρνουν το 0, τον κύκλο. Αλλά το 0 στον κβαντικό χρόνο τι σημαίνει, άλλη διάσταση. Άρα, άμα είχαμε το 21 και το 21, πάνε να πει ότι υπάρχει μια πληρότητα και είναι άλλη διάσταση. Εμείς λέμε 21 μείον 21 ίσον 0. Στον κβαντικό χρόνο είναι η ίδια κατάσταση και η ίδια κατάσταση ίσον η ίδια κατάσταση. Πρέπει να καταλάβετε τι λέω. Μια κατάσταση που είναι ίδια, όσοι ο αριθμός και να είναι, 1000, και βάλουμε μια κατάσταση ίδια, 1000, ίσον πάλι 1000. Γιατί η κατάσταση σημαίνει ίδια, δεν αλλάζει. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν λέγαμε μια πραγματικότητα ίδια, επειδή το σύμπαν θέλει ίδια, καταλήγει να αλλάζει διάσταση. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το πιάσετε. Δεν είναι ούτε προσθετική σαν την ενέργεια την οποία ξέρουμε εδώ πέρα, ούτε αφαιρετική σαν την ενέργεια που ξέρουμε εδώ πέρα. Είναι κατάσταση. Και αυτή η κατάσταση, συνεχόμενα, όταν υπάρχει κάτι ίδιο με το ίδιο, γίνεται ένα. Αυτό είναι και η συνείδηση που λέμε σωματώνεται. Όταν λέμε σωματώνεται η συνείδηση, τι εννοούμε κβαντικά? Ότι όλη η εμπειρία με το που γίνομαι εγώ ίδιος, την κατέχω, είμαι ένα με την εμπειρία, αυτόματα εγώ και η εμπειρία είμαστε ένα. Με το που κατέχω εγώ το ανώτερο κομμάτι μου, αυτόματα εγώ το κομμάτι μου είμαστε ένα. Και περνάω σε άλλο τμήμα, σε άλλη διάσταση, σε άλλη κατάσταση, σε άλλη συνειδητοποίηση. Αυτά τα κλικ παίζουν κβαντικά στο μυαλό μας. Έτσι λοιπόν, ας τα πάρουμε αυτά τα πράγματα και ας τα φέρουμε εδώ πέρα για να δείξω πώς λειτουργεί μια κβαντική συνείδηση στον χώρο το δικό μας. Φυσικά οι άνθρωποι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Όταν ένα κβαντικό άνθρωπο, του λέμε τον κβαντικό νου, θα λέγαμε, δεν μπορεί να το καταλάβουν οι απλοί άνθρωποι που είναι ακόμα στον γραμμικό χρόνο και στην πολικότητα. Είναι φυσικό οτιδήποτε κάνει ο άλλος και τα βλέπει κυκλικά ανακατάσταση, να μπορεί κάθε φορά να διακρίνει τι είναι το καλύτερο προς το καλό. Χωρίς να νοιάζεται καθόλου για την ένταση, αν είναι 21, αν είναι 4, αν είναι 3, αλλά θα ξέρει ο ίδιος να βάζει εκείνη την κατάσταση, να γίνεται 21 όποτε θέλει, ή να γίνεται ένα όποτε θέλει, ή να γίνεται δύο όποτε θέλει, ώστε όλη η κατάσταση, αφού συμπεριλαμβάνει όλους μέσα και όχι μόνο τον εαυτό του, δεν είναι αποκομμένος από το εγώ, θα ξέρει ακριβώς πώς να χειριστεί σε εισαγωγικά το αρνητικό και το θετικό, αναλόγως και κάθε φορά θα πράξει με σοφία. Αυτή είναι η σοφία. Να έχουμε επαφή με το συλλογικό, με τη συλλογική κατάσταση, για να ξέρουμε τι ένταση θα ξέρουμε να βάλουμε, ώστε να μπορούμε να διατηρήσουμε αναλόγως κάθε φορά το πόσο πολύ εμείς είμαστε ενωμένοι στην πραγματικότητα, το πόσο πολύ έχουμε να ανοίξει την πραγματικότητα βαντικά, με τι παράλληλη πραγματικότητα εμείς θα συνδεθούμε. Έτσι λοιπόν, στην δική μας, θα λέγαμε, την πραγματικότητα, στο 3D, ένας άνθρωπος που δουλεύει και με τον κβαντικό νου, δεν περιμένουν ποτέ οι φίλοι του 3D να καταλάβουν τις κινήσεις του. Γιατί δυστυχώς δουλεύει με άλλα δεδομένα, με άλλες παράλληλες πραγματικότητες και μπορεί να καταλάβει αυτές τα ανώτερα μαθηματικά για το πώς δουλεύει αυτό που δημιουργεί την πραγματικότητα. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να αλλάξουν πραγματικότητα μέσα στο γραμμικό χρόνο. Καταλαβαίνετε, μετά θα έχουμε προσταφαιρέσεις, έτσι, γιατί το μυαλό τους δουλεύει προσταφαιρετικά. Δεν μπορεί να δουλέψει καταστατικά, θα λέγαμε. Δεν μπορεί να δουλέψει κβαντικά. Δεν μπορεί να δει παράλληλες πραγματικότητες. Δεν μπορεί να δει ότι όλοι αυτή τη στιγμή αλλοπεριζόμαστε πώς και τι. Το έχει ακούσει, δεν το συνειδητοποιεί. Αυτό που θα ήθελα να σας πω εν τέλει, και με αυτό είπα το πράγμα, φίλοι μου, θέλω να σας πω ότι είτε σας έχουν πει δασκαλίες είτε όχι, όλοι αλληλοπεριζόμαστε σε αυτά τα κομμάτια μας. Και ενώ εδώ πέρα είμαστε αποκομμένοι, θα λέγαμε, στο εγώ, ένας άνθρωπος μπερδεμένος καθότι ακούει πληροφορίες κβαντικού τύπου και 3D τύπου, δεν μπορεί να γιώσει αυτά τα πράγματα. Και ενώ είναι αποκομμένος, μιλάει για κβαντικά πράγματα, χωρίς να εννοεί τι είναι. Και όταν είναι κάτω, σε αυτή την, θα λέγαμε, λύθη, δεν μπορεί φυσικά να βιώσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να βιώσει μέσα από τον κύκλο. Δεν μπορεί να βιώσει πότε να ξέρει να αλλάζει καταστάσεις. Πότε να ξέρει εκείνος αναλόγως το τι να κάνει για να επηρεάζεται. Έτσι, γι' αυτό σας λέω άλλη μια φορά, φίλοι μου, ότι ο σοφός χειρίζεται οτιδήποτε υπάρχει, ακόμα και τη βία.
μέχρι να φέρει ένα αποτέλεσμα βαντικής φύσεως, ανάλογης πραγματικότητας, προς την, θα λέγαμε, προς τη συλλογική ανέλυξη. Δεν κατακρίνει ούτε και τη βία. Ξέρει πότε και πού να τη χειριστεί, εάν υπάρξει λόγος. Ξέρει πότε και πού να χειριστεί τα πάντα. Και την αρνητική ενέργεια έχει μάθει και τη θετική ενέργεια. Εκείνος κάθεται σε μια στάση να μπορεί με την λιγότερη προσπάθεια να φέρει το μέγιστο καλό. Αναλόγως όμως πάλι την κατάσταση. Αναλόγως την κατάσταση, θα σου ξαναλέω. Αν χρειάζεται όλη η κατάσταση να γίνει ένα, θα γίνει ένα. Αν χρειάζεται να βάλει ενέργεια, θα γίνει 21. Έτσι λοιπόν είναι τα νούτρα μαθηματικά, έτσι λοιπόν ερχόμαστε στο κυβαντικό κυκλικό κόσμο. Τα πάντα είναι σε κύκλους, το μου ξαναπεί. Ο γραμμικός χρόνος είναι ένα κομμάτι που παίζουμε εδώ στο 3D και πρέπει αυτά τα δύο να τα εξομοιώσουμε σε μια σπηροειδή κατάσταση. Αυτά σχετικά με την κυβαντική κατάσταση του νου, πώς δουλεύει, τα νότερα μαθηματικά. Και θα σας έλεγα ένα άλλο πράγμα. Οποιοςδήποτε αναβαθμίζει τη συνείδηση και αρχίζει και συλλαμβάνει αυτά τα πράγματα τώρα που σας λέω και δουλεύει, θα λέγαμε, στην πραγματικότητα της κουβαντικής, θα λέγαμε, έννοιας και εκεί τώρα που μπαίνει η επιστήμη μας, σιγά σιγά θα αρχίσουμε να δουλεύουμε έξω από τους περιορισμούς, θα λέγαμε, που είχαμε πριν στο 3D, με αποτέλεσμα να μπορούμε να βρίσκουμε τις διάφορες λύσεις, τις διάφορες θεραπείες και όλα αυτά τα πιο γρήγορα, θα λέγαμε, αποτελέσματα, έτσι, σε μια επιτάχυνση που ζούμε, για να μπορέσουμε πραγματικά να αλλάζουμε το περιβάλλον μας, καθότι θα είμαστε κβαντικά συνδεδεμένοι με την κατάσταση. Ένα ακόμα άλλο που θυμήθηκα είναι ότι εμείς, ένα κομμάτι μας είναι συνδεδεμένο συνείδησης με το δίκτυο, το ενεργειακό, θα λέγαμε, της Γης. Έτσι, το μαγνητικό δίκτυο της Γης. Όχι μόνο εμείς, και όλα τα όντα που υπάρχουν. Είναι το συλλογικό δίκτυο και, όπως όλοι ξέρετε, αυτό αλλάζει. Γιατί μόλις γίνει εκεί πέρα η αλλαγή, σημαίνει ότι τα αρχέτυπα αλλάζουν, οπότε οι ενέργειες θα κρυσταλλώνονται διαφορετικά. Αυτό όμως, το μαγνητικό δίκτυο της Γης, φανταστείτε ότι είναι ένα τέτοιο πράγμα, φίλοι μου. Όπως αυτό που σας έδωσα τώρα. Μέσα μας είμαστε ενωμένοι με το μαγνητικό της Γης. Γι' αυτό το δίκτυο της Γης. Γι' αυτό εμείς μπορούμε και τον καιρό να αλλάζουμε συλλογικά σαν άνθρωποι, αλλά και το περιβάλλον να αλλάξουμε σαν άνθρωποι. Γι' αυτό είμαστε δεμένοι μαγνητικά και με τη Γη. Όταν λοιπόν εμείς καταλάβουμε, μπούμε σε αυτή την κυβαντική κατάσταση και νιώσουμε όλη την κατάσταση ότι όλα είμαστε ένα, θα δούμε πως αυτόματα ενωνόμαστε και με το συλλογικό δίκτυο της Γης και αρχίζουμε και αλλάζουμε όλο, θα λέγαμε, το πλέγμα, το δίκτυο, για να μπορεί λοιπόν να αλλάξει και η δομή και να μπορεί να προσφέρει μέσα άλλες κρυσταλλώσεις, άλλα σώματα πιο ανώτερα από αυτά που είμαστε. Και μια που το αναφέραμε, να ξέρετε ότι οι πυραμίδες που είχαν χτιστεί σε όλη τη Γη ήταν για να φτιάξουν όλο αυτό το μαγνητικό πεδίο της Γης, να το αλλάξουν για να μπορούν μέσα εκεί να φτάσει η ανθρωπότητα σε μια χρηστοποίηση, συσταγωγικά, σε μια αναβάθμιση, σε μια φώτιση. Δεν χρησιμοποιώ τώρα το Χριστό, το όνομα Χριστός, αλλά το, όπως σας είπα και στα άλλα βιντεάκια, το εξηγώ σαν το Χριστός, σαν κρυσταλλωμένες, θα λέγαμε, αξίες. Όποιος θέλει, ας δει τα βίντεο που έχω κάνει που αναλύω, θα λέγαμε, τη χριστική συνείδηση. Άρα, για να γίνουμε Χριστοί, ορισμένα όντα ξέρανε και φτιάξανε αυτό το δίκτυο των πυραμιδών, που είχαν και άλλες λειτουργίες, αλλά το δίκτυο των πυραμιδών αλλάζανε όλο το δίκτυο, θα λέγαμε, το συλλογικό της Γης, που είναι ενωμένο μαζί με το συλλογικό του ανθρώπου. Οπότε μέσα σε αυτό το δίκτυο της Γης, φανταστείτε ότι φτιάχνανε με τέτοιες καταστάσεις που μέσα σε αυτή την κατάσταση θα μπορούσε να εξελιχθεί πνευματικά το ανθρώπινο όν. Βέβαια, αρνητικοί τα διαλάγανε αυτά, οι θετικοί ήθελαν να τα ξαναφτιάξουν και γινόταν όλο αυτό, θα λέγαμε, για να ποιο θα φτιάξει, θα λέγαμε, έτσι τη Γη και να την φτιάξει, να φέρει αυτή την κυβαντική, θα λέγαμε, κατάσταση, για να μπορεί να υλοποιήσει καταστάσεις ανωτέρων όντων και όχι, θα λέγαμε, ελέγχου και κυριαρχίας. Φυσικά, με όλες αυτές τις εποχές, τις αξιομοιώσεις, θα λέγαμε, από την κουνταλίνη τη συμπαντική της Γης, τη συχνότητα, δηλαδή, όταν πηγαίνουμε στα άκρα, αυτά φυσικά φέρανε τα διάφορα εγώ, πολέμους, καταστραφήκανε και έτσι λοιπόν βίωσε το Kali Yuga όλη η Γη και τώρα είμαστε στα τελειώματα.
θα δείτε φίλοι μου ότι σιγά σιγά θα αρχίζουν να βγαίνουν έξω, θα λέγαμε ξανά, αυτές οι πυραμίδες. Ο κόσμος και η ανθρωπότητα θα μάθει να τις χειρίζεται, θα μάθει να ξαναλλάζει αυτό το πέρα το γεωμαγνητικό πεδίο της γης και θα ανθρωπότητα και γη θα λειτουργούν σε μια συλλογική κατάσταση. Αυτά τα ανώτερα μαθηματικά, ελπίζω να καταλάβατε. Ειρήνη σε όλους.